Αχτιονέα. Γεια σας, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Εσάς δεν σας βλέπουμε πολύ καλά, αλλά τη χιονισμένη Καστοριά, τα χιόνια, το κλίμα, την, έτσι, τα συννεφάκια, όλα αυτά τα βλέπουμε. Τι κάνετε? Είμαστε στη διάρκεια μιας κακοκαιρίας που είναι παντού βέβαια και δεν έχουμε εξαιρετικά καλή ορατότητα. Παρ' όλα αυτά η Καστοριά είναι όμορφη όπως και να είναι. Εντάξει, ήταν ο προγραμματισμός να έχουμε εικόνα από το χιονοδρομικό κέντρο της Καστοριάς, από το χιονοδρομικό κέντρο του Φιτσίου. Δυστυχώς με την χιονόπτωση όλη τη νύχτα, τώρα είναι σε διαδικασία από χιονισμού ο δρόμος, οπότε μεταφέρουμε την εικόνα της πόλης και εσείς θα φανταστείτε τα υπόλοιπα. Κανονικά τώρα από εδώ και πέρα νομίζω ότι τα χιονοδρομικά θα ήταν στα πάνω τους, στα ωραία τους, στα μεγάλα γλέντια τους. Αλλά δεν ξέρω τι ορίζεται και με τα νέα μέτρα δεν ξέρω έχουν πει τίποτα για τα χιονοδρομικά κέντρα. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Τα χιονοδρομικά κέντρα δυστυχώς και όλο το φάσμα του χειμερινού τουρισμού δεν έχει μπει στα μέτρα, δεν έχει μπει καν στις ενισχύσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που από πέρσι το Μάρτι χάσανε σχεδόν ολόκληρη την περσινή σεζόν, φαίνεται ότι και τώρα πάμε κάπως έτσι. Έχουμε κάνει διάφορες εκκλήσεις στην πολιτεία κάτω από συγκεκριμένα πρωτόκολλα να μπορέσει να λειτουργήσει η χιονοδρομία, σε πρώτη φάση η αγωνιστική, η αθλητική χιονοδρομία και στη συνέχεια αυτό θα δείξει και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα υγειονομικά. Οπότε να ανοίξει και για τον χειμερινό τουρισμό. Ελπίζουμε ότι αυτό θα ακουστεί στο επόμενο διάστημα. Και είναι σε ανοιχτούς χώρους έξω τουλάχιστον, τηρώντας τα μέτρα εσωτερικά στα χιονοδρομικά κέντρα. Νομίζω ότι μπορεί ο κόσμος να απολαύσει αυτό το σπορ που φαίνεται να χάνει τη σεζόν δυστυχώς, καθώς περνάνε οι μήνες. Όπως το λέτε, είναι έξω και είναι έτσι κι αλλιώς με προστασία. Ο κόσμος είναι κουκουλωμένος στα βουνά, δεν τίθεται θέμα. Βέβαια, βέβαια. Κύριε Νικητίδη, η λίμνη πάγωσε ή όχι ακόμη? Όχι ακόμη, αλλά με την πρόγνωση που υπάρχει για τις θερμοκρασίες απόψε και αύριο, φαντάζομαι ότι ως τη Δευτέρα θα γίνουν και κάποιες μικρές βόλτες πάνω στη λίμνη. Περπατάμε κανονικά πάνω στη λίμνη. Όταν παγώνει κανονικά, ο κόσμος έχει τύχει να περπατάει και πάνω στη λίμνη. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται τόσο συχνά. Στην Καστοριά. Να περπατάς δηλαδή τόσο παχύ. Παγώνει πολύ. Παγώνει πολύ. Τώρα λίγο τα τελευταία χρόνια. Για να μην έχουμε και κανένα, μην αφήνουμε και έτσι και επικινδυνεύσει κανένας άνθρωπος. Μία TikToker που ακολουθώ στο TikTok, η οποία πηγαίνει και κάνει. Καλά, θα σας τη δείξω μετά, είναι φοβερή. Πηγαίνει και κάνει έτσι ελεύθερο όχι σκι, πατινάζ. Ελεύθερο πατινάζ σε βουνά και τέτοια. Για να δει αν είναι okay ο πάγος, παίρνει μια κοτρόνα και την πετάει. Ναι. Και αν η κοτρόνα μείνει, σημαίνει ότι θα μείνεις κι εσύ. Οπότε να κάνουμε ένα τεστ. Μην αρχίσει να βγαίνει ο κόσμος τώρα στην Καστοριά να παγώσει η λίμνη. Αλλά θέλω να σας πω. Βάρος τον άνθρωπο, θέλω να σας πω. Πάει με φόρα όμως. Οπότε πολλαπλασιάζει το βάρος της, Παύλο, και φτάνει στο δικό σου. Θέλω να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια που σας έλεγα ότι κυκλοφορούσε η αρκούδα στην Καστοριά, η αρκούδα έκανε βόλτες πάνω στον πάγο της λίμνης. Γιατί εντοπίστηκε. Δεν ξέρω, έκανε βόλτες. Ήταν σίγουρα αρκούδα. Ναι, κύριε Νικητίδη, πείτε για την αρκούδα στην Καστοριά. Έτσι ακριβώς είναι. Πολύ σωστά τα λέει η Ελένη που έχει τεράστια εμπειρία από την Καστοριά και από τη λίμνη. Έτσι ακριβώς είναι. Όποτε η λίμνη είναι παγωμένη, όλο και κάποια αρκούδα ή αρκουδάκι θα το δούμε πάνω στην παγωμένη λίμνη. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει έτσι ο κόσμος να απολαύσει και αυτό το σπορ. Αν όχι, βγείτε όλοι έτσι όσο μπορείτε με τα παιδάκια σας, να παίξετε, να φτιάξετε χιονάνθρωπους εσείς που είναι κοντά σας και μπορείτε να το κάνετε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικητίδη. Δείτε ζεστά, πάτε σε ένα τζάκι κάπου, σε μια φωτιά, πιείτε ένα καφεδάκι και για μας έτσι ωραίο. Να είστε καλά. Και εννοείται ότι όταν όλα αυτά περάσουν και ελπίζω να είναι σύντομα, η πρόσκληση είναι ανοιχτή να σας φιλοξενήσουμε. Προφανώς, κύριε Νικητή. Είμαστε φιλόξενοι Καστοριανοί. Είμαστε ήδη στην Εθνική Οδό. Ναι, μην τα λέτε έτσι, γιατί εμείς τέτοιοι είμαστε. Αν μπορούσαμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να και εσείς, καλή συνέχεια. Γεια σας. Να σημειώσουμε την πρόσκληση. Από πού είναι αυτά? Η Καστοριά, παιδί μου, ναι. Είναι Καστοριά, η χιονισμένη Καστοριά, αλλά όχι σήμερα. Όχι σήμερα, αλλά έτσι γίνεται. Όταν παγώνει η λίμνη, χιονίζει και πάνω στη λίμνη. Είναι για τη λίμνη που λέγαμε, για αυτό το δείγμα. Είναι ασπρόμαυρο τελείως. Παιδιά, μάλιστα. Φανταστική εικόνα.